Η Όλγα είναι εκεί, μαζί με τον Διευθυντή της Κλινικής, Δόκτωρα Πανίκο Αβραμίδη. Καλό μεσημέρι και στους δύο. Καλό μεσημέρι, Κάτια, κυρίες και κύριοι. Έχουμε εδώ μαζί μας τον γιατρό και έχουμε πάρει και πριν από λίγο πλάνα από τους δύο νέους υπερσύγχρονους αγκιογράφους για να δείτε κι εσείς πραγματικά την εικόνα και πόσο υπερσύγχρονα είναι αυτά τα μηχανήματα, ιατρικός εξοπλισμός, ο οποίος κάνει την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων καλύτερη, αλλά λύνουν έτσι, αν μπορούμε να πούμε, και λίγο τα χέρια των ιατρών, τους δίνουν μια ευκαιρία έτσι ώστε να κάνουν καλύτερα κάποιες επεμβάσεις. Θα μας πει τώρα έτσι ο γιατρός περισσότερες λεπτομέρειες για όλα αυτά τα δύο νέα μηχανήματα που είναι τώρα εδώ. Καλημέρα, καλημέρα. Πρώτα καλωσορίσατε στο επεμβατικό καρδιολογικό εργαστήριο της Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Λευκωσίας και είμαστε πολύ χαρούμενοι, διότι έχουμε στη διάθεσή μας δύο υπερσύγχρονους νέους αγκιογράφους. Οι αγκιογράφοι αυτοί αγοραστήκαν με μια διαδικασία η οποία πήρε 3 χρόνια και τα έχουμε εγκαταστήσει το 1ο Δεκέμβρη και τον δεύτερο τώρα πριν λίγες εβδομάδες. Και αρχίσαμε δουλειά. Είναι υπερσύγχρονοι διότι κάνουν τα τελευταία, έχουν την τελευταία λέξη τεχνολογίας για όλες τις επεμβάσεις της καρδιάς. Καθετριασμού στεφανίων αρτηριών, ανταλλαγή, αντικατάσταση βαλβίδων, εμφύτευση βηματοδοτών. Πραγματικά είναι κάτι που είμαστε πανευτυχείς. Και ως επεμβατικοί καρδιολόγοι μας αρέσουμε να έχουμε στη διάθεσή μας διάφορα εργαλεία για να μπορούμε να κάνουμε την καλύτερη δουλειά στον άρρωστό μας. Και με αυτούς τους αγκιογράφους έχουμε την καλύτερη ποιότητα εργαλειών ακριβώς για να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Μαζί με τους δύο αγκιογράφους έχουμε κάτι που δεν είχαμε προηγουμένως, που αναβαθμίζει και αυτόν που θα σας πω τώρα, είναι δύο νέοι υπέρηχοι. Κάθε αγκιογράφος, έχουμε δύο, κάθε αγκιογράφος έχει και δύο υπερήχους. Ένα μεγάλο και ένα μικρό. Ο μεγάλος ο υπερήχος απεικονίζει την καρδιά, με υπερήχους βέβαια, και με τρισδιάστατη απεικόνιση, 3D και 4D, το οποίο μπορούμε να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει με βαλβίδες ιδιαίτερα, με δομικές επεμβάσεις, όχι μόνο στεφανίες, με δομικές, και μπορούμε να τις κάνουμε με την τεχνολογία Fusion. Δηλαδή, έχουμε την εικόνα από τον αγκιογράφο, η εικόνα από τον υπερήχο και πάνω στις οθόνες μας είναι fused. Και με αυτόν τον τρόπο είναι πολύ πιο ασφαλή οποιαδήποτε επέμβαση. Δηλαδή μπορούμε να δούμε ακριβώς τι κάνουμε, πού το κάνουμε και μας βοηθά να γίνει μια επέμβαση με περισσότερη ασφάλεια. Ο μικρός ο υπέρηχος είναι για κάτι συγκεκριμένο. Είναι για να δούμε πού θα κάνουμε την παρακέντηση στην αρτηρία, στη φλέμα του αρρώστου. Προηγουμένως και παραδοσιακά η παρακέντηση, δηλαδή εκεί που μπαίνουμε μέσα στην αρτηρία, την κάνουμε με μια βελόνα τυφλά, σε εισαγωγικά τυφλά. Ξέρουμε αναρτομικά που θα πάμε. Όμως τώρα με τους υπέρηχους βλέπουν ακριβώς που είναι η αρτηρία ή η φλέβα και πάμε ακριβώς εκεί. Μειώνονται οι επιπλοκές, μειώνονται όλα τα προβλήματα. Με άλλα λόγια, είναι μια υπερσύγχρονη τεχνολογία που είναι από τις καλύτερες που υπάρχουν στην Ευρώπη. Και τώρα την έχουμε εδώ στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Πόσους ασθενείς εξυπηρετείτε και πώς έρχονται εδώ οι ασθενείς? Εξυπηρετούμε πάρα πολλούς αρρώστους. Με τους δύο αγκιογράφους το πρωί μέχρι το μεσημέρι, δηλαδή οι συνηθισμένες εργάσιμες ώρες του ΚΙΠΗ. Κάνουμε 5 περίπου στον έναν και 5 αρρώστους στον άλλον, 10 αρρώστους την ημέρα. Αναμένουμε και θέλουμε πάρα πολύ να επιτευχθεί μια συμφωνία μεταξύ των ΟΚΙΠΗ και της Συντεχνίας και των Συντεχνιών για να μπορούμε να εργαστούμε και το απόγευμα. Διότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να απορροφήσουμε τα πάντα. Όποιος θέλει ό,τι θέλει από εμάς επεμβατικά, καρδιολογικά, θα μπορούμε να το κάνουμε ανάμεσα. Και αυτός είναι ο στόχος μας. Όχι μόνο να κάνουμε την καλύτερη δουλειά με τον καλύτερο τρόπο, αλλά είναι εξίσου σημαντικά να το κάνεις αμέσως. Τώρα με τους δύο αγκιογράφους όλα θα κινηθούν πιο γρήγορα. Υπάρχει ο κατάλληλος, όσον αφορά το προσωπικό, υπάρχει κατάλληλο προσωπικό, έτσι ώστε να μπορεί να αντεπεξέλθει σε όλη αυτή τη δουλειά, να ξεκινήσετε και τα απογεύματα? Έχουμε ένα προσωπικό πραγματικά εξαιρετικό. Ξέρετε, είναι από το Καρδιολογική Κλινική, είναι από το 87 που λειτουργεί και έχει μια ιστορία μεγάλη. Και το προσωπικό είναι εδώ πάρα πολλά χρόνια, κάποιοι πιο μεγάλοι, κάποιοι πιο νέοι, συνέχεια έχουμε νέους. Και έχουμε εξαιρετικά εκπαιδευμένο προσωπικό με τεράστια εμπειρία, διότι έχουμε πάρα πολλούς ασθενείς. Έχουμε η Καρδιολογική Κλινική αριθμεί 18 ειδικούς καρδιολόγους, είναι τεράστιος αριθμός, και 8 ειδικευόμενους. Εκπαιδεύουμε καρδιολόγους του αύριο για 6 χρόνια εδώ στο τμήμα μας.
από τους 18 ειδικούς, οι 6, 5, αλλά θα είναι 6 σε ένα μήνα, οι 6 είναι επεμβατικοί καρδιολόγοι, είναι αυτοί που στελεχώνουν το τμήμα στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα. Και είναι εκπαιδευμένοι σε διάφορες χώρες του εξωτερικού, Μεγάλη Βρετανία, Ισραήλ, Ελβετία και άλλες χώρες, και κάνουν φοβερό έργο. Είμαι πολύ περήφανος για τους γιατρούς μας εδώ στο τμήμα. Έχουν και πολλές δημοσιεύσεις στα παγκόσμια σεμινάρια, τα ευρωπαϊκά και τα αμερικάνικα, και δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα από οποιοδήποτε άλλο στην Ευρώπη, πραγματικά. Και φαντάζομαι ότι το ποσοστό επιτυχίας αυτών των επεμβάσεων είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είμαστε ένα από τους λίγους που κρατούμε στατιστικές και έχουμε αριθμούς ακριβώς τι κάνουμε, πόσους κάνουμε, τι επιπλοκές έχουν, και αυτό το έχουμε δημοσιεύσει εξαλλού και στην Ευρώπη, και βλέπουμε πως, παραδείγματος χάρη, ένα παράδειγμα σας πω, στις αντικαταστάσεις βαλβίδας με τον διαδερμικό τρόπο, τα λεγόμενα τάμπι, οι επιπλοκές μας και οι επιτυχίες μας είναι εξίσου καλές, μπορεί να πω, τολμώ να πω, και καλύτερες από κάποια μεγάλα κέντρα της Ευρώπης. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να κρατούμε στατιστικές και έχουμε δεδομένα. Σε αυτό θα ήθελα να πω μια φοβερή υπηρεσία που έχουμε εδώ, να μην την ξεχνάμε. Είναι από το 2013, την παίρνουμε ως δεδομένο, αλλά είναι πάρα πολύ σπουδαία σημασία. Είναι υπηρεσία πρωτογενούς αγκεπλαστικής για το έμφραγμα μυοκαρδίου. Πριν το 2013, όταν ένας άρρωστος, τότε έμπαινε στο νοσοκομείο, έπαιρνε μια ειδική ενέσιμη θεραπεία, η λεγόμενη θρομβόληση, η οποία είχε επιτυχία 60-70%. Και δυστυχώς βλέπαμε την επόμενη μέρα που τους βλέπαμε τους αρρώστους μας, πολλοί αρρώστοι, ιδίως νέοι, είχαν κάποια ζημιά σημαντική, και να κρατάς μια ζημιά στην καρδία για δεκαετίες είναι δύσκολο. Τώρα, από το 2013, τι συμβαίνει? Ο άρρωστος, μόλις έχει διάγνωση εμφράγματος, είτε στο νοσοκομείο μας, το ΤΑΕΠ, είτε σε άλλα νοσοκομεία, εξυπηρετούμε και τρεις άλλες επαρχίες, μόλις διαγνωστεί το έμφραγμα, αμέσως έρχεται στο εργαστήριο καθυλασμών εδώ, μπαίνει στο κρεβάτι του εργαστηρίου, του αγκιογράφου, και αμέσως κάνουμε καθυλασμό για να διαπιστώσουμε πού είναι κλειστή η αρτηρία, η στεφάνια αρτηρία, και την ανοίγουμε αμέσως με στέντ. Και βλέπουμε την επόμενη μέρα οι ασθενείς μας κάθονται στο κρεβάτι, ευδιάθετοι, και διαπιστώνουμε με τους υπέρηχους μας πως η ζημιά που έχουν πάθει είναι πάρα πολύ μικρή. Είναι μόνο μεγάλη όταν κάποιος αργήσει να έρθει. Αλλά όταν έρθει έγκαιρα γίνεται πάρα πολύ γρήγορη. Και αυτό μας χαροποιεί, διότι 350 με 400 ασθενείς το χρόνο που τυχαίνουν αυτής της θεραπείας είναι ένας εξαιρετικός αριθμός με ωραία αποτελέσμα. Σας ευχαριστούμε πολύ, γιατρέ, για όλες αυτές τις πληροφορίες που μας έχετε δώσει, που μας έχετε εξηγήσει για τα δύο αυτά νέα υπερσύγχρονα μηχανήματα τα οποία έχετε εδώ κοντά σας, και ας ελπίσουμε έτσι να είσαστε να χρειαστεί όσο πιο πολύ γίνεται. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ.